Καλημέρα και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι του allaboutorchids.gr. Όπως βλέπετε εδώ είμαστε σε σχετικά πασχαλινό και ανοιξιάτικο mood από αυτή εδώ την εικόνα. Αν και ο καιρός δεν βοηθάει καθόλου, σήμερα είναι πολύ βροχερός και δεν θα έλεγα καθόλου μα καθόλου ανοιξιάτικος. Εδώ τώρα μπροστά σας βλέπετε ένα τεράστιο δεντρόβιο κομψό, το οποίο έχω στη συλλογή μου αρκετό καιρό τώρα. Θα σας δείξω το καρτελάκι του και θα σας πω λίγα πράγματα για την ιστορία του μαζί μου. Αυτό που θα κάνω σήμερα μαζί σας είναι να σας δείξω πώς θα αφαιρέσω νέες βλαστήσεις, τα λεγόμενα κέικι από το φυτό αυτό, και θα τα βάλω σε νέες γλαστρούλες για να ζήσουν πια χωριστά από τη μαμά. Εδώ βλέπετε και το αναγνωριστικό ταμπελάκι με το όνομά του και εδώ βλέπετε το όνομα του συγκεκριμένου υβριδίου, το οποίο αγοράστηκε το Μάρτιο του 2016. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα φυτό αρκετά μεγάλο σε ηλικία. Αν σκεφτείτε ότι ήδη ήταν κάποιον ετών όταν το αγόρασα. Το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Θα σας βάλω κάποιες λήψεις και κάποιες φωτογραφίες για να δείτε τα άνθη του. Είναι από τα πιο αρωματικά, θα έλεγα, που μπορείτε εύκολα να βρείτε στην ελληνική αγορά. Γενικά έτσι θα σας πω 2-3 λόγια για τα δεντρόβια. Είναι πάρα πολύ σκληραφυτά, είναι από τα πιο εύκολα θα έλεγα, πάντα σε σχέση με τη γνωστή μας φαλένοψης. Με δυσκολία θα τα χαλάσετε, οπότε μπορείτε, αν δεν έχετε αυτό το είδος, να το βάλετε στη συλλογή σας. Πολύ γενικά θα σας πω ότι είναι ένα φυτό που μπορεί να ζήσει έξω όλο το χρόνο, είναι πανεύκολο. Πολύ δύσκολα θα ξηράνετε ένα δεντρόβιο, δεν έχει πάρα πολλές απαιτήσεις από εμάς, οπότε αν δεν έχετε κάτι τέτοιο στη συλλογή σας, είναι ευκαιρία να το αγοράσετε. Πάντα η άνοιξη είναι η καλύτερη εποχή για να αγοράζουμε νέες ορχιδέες, όπως και αρχές του φθινοπόρου. Απλώς για το συγκεκριμένο γένος, αυτή η εποχή είναι η εποχή της φυσικής του ανθοφορίας, οπότε θεωρώ ότι είναι καλύτερα να το πάρετε τώρα παρά αρχές φθινοπόρου, που ίσως δεν είναι ό,τι καλύτερο για τον κύκλο του συγκεκριμένου φυτού. Σε κάθε παλιό βλαστό, όπως βλέπετε, υπάρχουν από 2 κύκοι που έχουν βγει περίπου στη βάση του βλαστού, και κάθε ένα από αυτά μπορεί να έχει και πάνω του μέχρι και 2 νέα βλαστάρια. Αυτό σημαίνει ότι τα έχω αφήσει πάρα πολύ καιρό επάνω στο μητρικό φυτό. Ίσως θα έπρεπε να τα είχα αφαιρέσει νωρίτερα, γιατί το απομυζούν και του τρώνε ενέργεια. Οπότε νομίζω ότι η αφαίρεση είναι κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα και δεν χωράει άλλη αναβολή. Επίσης, να, εδώ βλέπετε τώρα σε ένα από αυτά που έχει βγει και καινούριο βλαστάρι πάνω στο κύκι, όπως και εδώ που υπάρχει μία ριζούλα η οποία ήδη έχει χωθεί μέσα στο υπόστρωμα του μητρικού φυτού και θα πρέπει σιγά σιγά να την αφαιρέσω, να την μάλλον τραβήξω για να μην σπάσει όταν θα αφαιρέσω το κύκι από τη μαμά του. Θα σας πρότεινα επίσης, αν θέλετε να κάνετε κι εσείς ή αν χρειαστεί να κάνετε κι εσείς αυτή τη δουλειά, να φορέσετε γάντια εάν έχετε μακριά νύχια, για τις κυρίες το λέω περισσότερο, για να μην τραυματίσετε τους ευαίσθητους ιστούς του φυτού. Διαφορετικά μπορείτε να το κάνετε με γυμνά καθαρά χέρια. Η τεχνική που χρησιμοποιούμε για να τα αφαιρέσουμε είναι ότι τα πιάνουμε από τη βάση τους, από εδώ, και τα στρίβουμε λίγο δεξιά και τα κουνάμε έτσι αριστερά, μέχρι σταδιακά να ξεκολλήσουν, και αυτό φυσικά πρέπει να το κάνουμε πάρα πολύ προσεκτικά για να μην τραυματίσουμε το φυτό. Σε πρώτη φάση θα ξεκινήσω από το να αφαιρέσω αυτό εδώ που είναι από έξω, οπότε φαντάζομαι ότι θα είναι πιο εύκολο, και θα πρέπει να αφαιρέσω εδώ το στήριγμα που υπάρχει, αυτό το ξυλάκι, γιατί εμποδίζει σίγουρα το κύκι να βγει από τη θέση του. Λοιπόν, επειδή σίγουρα δεν θα μπορώ να σας μιλάω και να κάνω την αφαίρεση, θα βάλω την κάμερα στο fast forward.
Το πρώτο κύκι έχει αφαιρεθεί, βλέπετε ότι είναι αρκετά μεγαλούτσικο, έχει δύο βλαστούς, αυτός είναι ο αρχικός, ο πρώτος, και μετά είναι ο άλλος που βγήκε μετέπειτα. Εδώ βλέπετε υπάρχει μία πληγούλα, θα πρέπει στην αρχή μέχρι που αυτό θα στεγνώσει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, και υπάρχει και η αντίστοιχη στο μητρικό φυτό, θα πάμε τώρα να δείτε ακριβώς εκεί τι θα κάνω. Γενικά ο τρόπος που τα αφαιρούμε, όπως είδατε και στο fast forward, είναι περιστρέφοντας το κύκι δεξιά και αριστερά μέχρι να ξεκολλήσει. Εγώ στο τέλος χρειάστηκε να κάνω έτσι λίγο χρήση με το ψαλιδάκι, γιατί ήταν τρυφερός εδώ ο ιστός, και να τον κόψω για να αποκοπεί ο λόρος του παιδιού από τη μαμά του. Εδώ ακριβώς τώρα, να εδώ, βλέπετε την πληγή που έχει δημιουργηθεί στο μητρικό φυτό, δεν είναι κάτι αυτό σοβαρό. Αυτό που θα κάνω είναι ότι θα βάλω εκεί πάνω λίγη κανέλα για να στεγνώσει και να το προστατεύσω από την πιθανή προσβολή κάποιου μύκητα. Και αυτό που θα κάνω είναι ότι δεν θα φέρω το φυτό αυτό σε επαφή με το νερό για αρκετό καιρό, μέχρι που αυτό να κλείσει, δεν θα ψεκάζω δηλαδή, απλά θα ποτίζω κανονικά με ριζοπότισμα. Εδώ στο πιατάκι έχω λίγη κανέλα και με ένα πινελάκι βάζω στις τριχούλες, τεινάζω. Η κανέλα, να ξέρετε, παίρνει την υγρασία πάρα πολύ, οπότε πρέπει να βάζουμε ελάχιστη, οπότε βάζω λίγη, και μετά αυτό θα πάω και θα το ταμπονάρω πάνω στην πληγούλα. Έτσι εδώ τα ποναριστά, θα βάλουμε κανέλα αρκετή για να στεγνώσει σε αυτό το σημείο το φυτό και να μην πάει υγρασία πιο μέσα. Τώρα το βλέπετε εδώ, είναι αρκετά καφέ, έβαλα αρκετή κανέλα, οπότε είμαστε ok. Εδώ τώρα βλέπετε το δεύτερο κύκι που πρέπει να αφαιρεθεί, θα πάω και αυτό να τον αφαιρέσω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που αφαίρεσα και το προηγούμενο. Όπως βλέπετε και αυτό είναι αρκετά μεγάλο, νομίζω ότι εδώ πλέον είναι ορατό. Εδώ είναι λίγο πιο δύσκολη κατάσταση, γιατί οι ριζούλες έχουν εμπλεχτεί εδώ πέρα, οπότε πρέπει λίγο να τις τραβήξω. Ευτυχώς το δεντρόβιο έχει πάρα πολύ ελαστικούς βλαστούς, οπότε δεν τραυματίζεται το φυτό. Η ρίζα αυτή έχει πάει απέναντι. Αυτό το δεύτερο λίγο με βασάνισε, γιατί ήταν κοντά σε έναν άλλο βλαστό, οπότε δεν μπορούσα να το στρίψω καλά. Βλέπετε είναι αρκετά μεγάλο, ίσως μεγαλύτερο από το προηγούμενο. Έχει εδώ το ίδιο νέες βλαστήσεις. Εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι όσο πιο πολύ αφήνουμε τα κύκη πάνω στο μητρικό φυτό, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει να επιβιώσει το κύκι όταν θα μεταφυτευτεί, γιατί όπως βλέπετε έχει πάρα πολλές ρίζες, οπότε αν χαθούν και κάποιες κατά τη μεταφύτευση που αλλάζει το περιβάλλον, αυτό δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στο φυτό. Δημιουργεί όμως η παραμονή δηλαδή του κύκη πάνω στο μητρικό φυτό πρόβλημα στη μαμά, γιατί της παίρνει όλη την ενέργεια, πιθανώς να μην δείτε ανθοφορία, όπως συνέβη με αυτό εδώ το δεντρόβιο. Δεν έχω δει ανθοφορία τα δύο τελευταία χρόνια που είναι τα κύκη επάνω. Οπότε είναι ένα δίκοπο μαχαίρι αυτό εδώ, ή αποφασίζετε να τα αφαιρέσετε αρκετά νωρίς για να πάρει ενέργεια το μητρικό φυτό, είτε τα αφήνετε να μεγαλώσουν αρκετά ώστε να μπορούν μετά να μεταφυτευτούν με ασφάλεια. Βέβαια, χωρίς να έχω εγώ την εμπειρία, έχω δει δεντρόβια όπως και φαλένοψης που είναι αθισμένο και το μητρικό φυτό και το κύκι. Αυτό μπορεί να συμβεί, μπορεί να μην συμβεί. Είναι πάντως κάτι για το οποίο πρέπει να επιλέξουμε, δηλαδή σε ποια φάση θα αφαιρέσουμε το κύκι, αν θα το αφήσουμε να μεγαλώσει αρκετά ή θα το αφαιρέσουμε όσο είναι ακόμα μικρό. Εδώ τώρα βλέπετε και τη δεύτερη πληγούλα, θα βάλω και σε αυτήν σε λίγο κανέλα, να μην σας δείχνω όλα τα ίδια και σας ζαλίζω. Αυτό που θέλω να σας πω για τους παλιούς βλαστούς, αυτούς εδώ, είναι που πλέον δεν έχουν ούτε φύλλα, ούτε κύκι, ούτε τίποτα, είναι ότι δεν τους κόβουμε, γιατί εδώ υπάρχει ενέργεια που τροφοδοτεί το υπόλοιπο φυτό, οπότε τους αφήνουμε για αρκετά χρόνια μέχρι να συρρυκνωθούν πάρα πολύ. Έχω άλλα δύο τώρα να αφαιρέσω, είναι αρκετά επίπονη διαδικασία, τουλάχιστον αρκετά χρονοβόρα θα έλεγα.
Οπότε ξαναβάζω πάλι το fast forward, το γρήγορο, για να μην βαρεθείτε με όλη τη διαδικασία. Αυτό, όπως βλέπετε, είναι αρκετά μεγάλο. Έχει τρία επάνω, τρεις βλαστούς το ίδιο, και πάμε σιγά σιγά να το αφαιρέσουμε. Αυτό βγήκε σχετικά πολύ γρήγορα, δεν με πέδεψε όπως υπολόγιζα. Έτοιμο και αυτό, και πάμε να βγάλουμε και το τελευταίο. Αυτό με ζόρισε πιο πολύ απ' όλα, γιατί ήταν αρκετά τρυφερό και δεν μπορούσε και να στρίψει εύκολα προς τα κάτω. Θέλω να πάω να δω τώρα τι συμβαίνει εκεί στο μητρικό βλαστό, γιατί έχουμε μια έτσι λίγο μεγαλύτερη πληγή. Αλλά και αυτό είναι εντάξει, είναι μικρούλι βέβαια, συγκριτικά με τα άλλα υπόλοιπα αδέλφια του. Έτσι σας το δείχνω. Για να το δείτε από κοντά, έχει αρκετές ριζούλες, αλλά πιο κοντές και πολύ φρέσκες, το βλέπετε εδώ. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Εδώ ακριβώς τώρα βλέπετε έχουμε μία μεγαλύτερη πληγούλα, θα βάλω κανέλα εδώ και όπως σας είπα θα προσπαθήσω να κρατήσω για αρκετό διάστημα το φυτό στεγνό, να μην πάει εκεί η υγρασία μέχρι που να κλείσει η πληγή. Λοιπόν, έχω αφαιρέσει τα κίκη, θα σας τα δείξω αμέσως σε λίγο, αλλά θα ασχοληθούμε τώρα λίγο με τη μαμά, η οποία όπως βλέπετε έχει μείνει μισή πλέον και πρέπει να ξαναστηρίξω εκ νέου το φυτό για να βρει μια νέα ισορροπία, έτσι να βάλω ξανά πάλι τα ξυλάκια μου, και αμέσως αυτό θα πάω να κάνω τώρα. Λοιπόν, το μητρικό φυτό είναι έτοιμο, το έχω ξαναδέσει, το έχω ξαναστηρίξει, είναι έτοιμο για να βγει έξω. Εκεί όπως σας είπα ζει όλο το χρόνο, αυτή την περίοδο δίνω λείπασμα ανάπτυξης από τη στιγμή που δεν έχω ανθοφορία και είχε και τόσα μωρά επάνω. Για να βοηθήσω τους καινούριους βλαστούς να φουσκώσουν και φυσικά να βοηθήσουμε την παραγωγή νέων. Λοιπόν, εδώ είναι τα κίκη μας, όπως βλέπετε είναι μεγαλούτσικα, οι ρίζες τους είναι φοβερές. Σκόπευα σε αυτό το βίντεο να κάνω και τη μεταφύτευση, αλλά νομίζω ότι θα βγει τεράστιο, θα είναι πολύ χρονοβόρο και θα βαρεθείτε. Οπότε το θέμα της μεταφύτευσης των μωρών αυτών θα είναι σίγουρα το θέμα επόμενου βίντεο, έτσι για να σας κρατήσω σε αγωνία. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, ελπίζω να μην σας κούρασα με όλη αυτή τη διαδικασία. Τα γνωστά τώρα, φιλιά πολλά, να περνάτε καλά και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε like και subscribe στο κανάλι, και αν είσαστε καινούργοι στην παρέα μας μην ξεχάσετε να πατήσετε την καμπανούλα κάτω δεξιά για να παίρνετε ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω. Γεια!